Στο Μαλί έχει ένα πιο σοβαρό προφίλ, πιο όριμο. Αλήθεια, με το μου βγάζει. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω είμαι και πιο γλυκούλα με αυτό. Είσαι και πιο γλυκούλα. Κοίτα, ήθελα μια μεγάλη αλλαγή να κάνω και το αποφάσισα έτσι. Μπαμ. Μια μέρα ξύπνησα, λέω σε μια φίλη μου, δεν μου τα κάνει έτσι κόκκινα. Μου λέει να τα κάνω. Μου λένε όλοι ότι του αρέσει το καρέ σε μένα ιδανικά. Αλλά άλλοι μου λένε η δίστατη απόψη. Άλλοι μου λένε μακρύ γυναικάρα, άλλοι μου λένε το καρέ φαίνεται το πρόσωπό σου. Και εγώ δεν ξέρω τι να κάνω, γι' αυτό κάνω όλα. Περιμένεις να δεις και το GNTM, το δεύτερο κύκλο, ως τηλεθεάτρια τώρα πια? Δεν ξέρω αν θα το δω, γιατί η σκέψη το δικό μας δεν έβλεπα. Τα παλιά τα έβλεπα, ήμουν φανατική. Το δικό μου, επειδή ήμουν εγώ και ντρεπόμουν, δεν έβλεπα τον εαυτό μου. Επαγγελματικά, εσύ πέρα από την ταινία, τι άλλο μπορεί να προκύψει που μπορεί να μας κρύβεις ενδεχομένως? Κάνα τηλεοπτικό νέο. Με τηλεόραση έχει να κάνει πάλι. Θα δούμε τώρα, έχω κάτι προτάσεις. Για εκπομπές, για τι ας πούμε? Σε σίριαλ, μόνο το μπορώ να πω. Είσαι έτοιμη, αν γίνει και στο εύχομαι, να ακούσεις σχόλια ότι τι θέλει τώρα το μοντέλο και παίρνει... Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Δεύτερος Ντάνος θα γίνω. Οι αρνητικές κριτικές είναι το αντίθετο από τις καλές κριτικές. Φανερά αλλαγμένη Στεριανού που έχει γίνει πιο σοβαρή, πιο όρημη λόγω του κόκκινου μαλλιού. Και τι χαρά! Το πρώτο μέρος κουβέντα του Ντάφλου με τη Στεριανού δεν ήταν λίγο σουρεάλ. Ναι. Είσαι πάρα πολύ αλλαγμένη, πάρα πολύ σοβαρή. Επειδή, όχι, από μόνη του λέει: Είμαι αλλαγμένη, γι' αυτό δεν με γνώρισε. Το όλο σου λέει: Κάτσε, μήπω δεν το δει κι εγώ άλλα. Εκεί κάτι πίνουν πάντω. Δηλαδή, το αλκοόλ του έχουν πιει. Γιατί είναι και βράδυ, είναι κάποιο event προφανώ. Σε πληροφορώ ότι η νέα γενιά είναι έτσι και φάτη όλοι. Έτσι και φάρουνε. Ωραίο το μακρύ μαλλί πάντως. Σ' αρέσει, Λιάκο? Καλό είναι. Να κρατηθεί. Να κρατηθεί, έτσι είναι. Ωραία. Είναι πιο σοβαρό και όριμο, όπως είπα. Α, τι θυμάσαι από τον Greece's Next Top Model? Καλά, δεν έβλεπα πολύ, αλλά κατάλαβα. Με το κοντό μαλλί αυτό που έφεγε, τι σου κόψανε. Εγώ δεν προτιμώ με το κοντό. Και εγώ με το κοντό, και επίσης δεν έχω ξαναδεί γυναίκα να πλαντάζει περισσότερο στο κλάμα. Είχε ξεκινήσει η μεταμόρφωση στο GNTM στα κορίτσια, ξεκίνησε το επεισόδιο και τελικά κουρεύτηκε στο τέλος. Θυμάσαι, δεν θέλω να το κάνω. Αλλά η Στεριανού θα παίξει σύρια, ενώ εσύ όχι. Το βλέπω. Γι' αυτό έφαγα και εγώ τα ποστής μου τόση ώρα, μπας και κάνω μια αλλαγή στο μαλλί. Μήπως να τα βάψεις κόκκινα να νιώσεις και εσύ πιο όρημη και πιο σοβαρή? Τα είχα ρε παιδί μου, δεν έγινε η πρόταση. Τίποτα, θα τα αφήσω όπως είναι. Να σου πω κάτι, όπως είπαμε και χθες, sky's the limit. Μπαίνουμε όλοι στην αρένα και κρινόμεθα αναλόγως των επιλογών μας. Νάτι. Τι κλάμα η κοπέλα. Για τα μαλλιά τώρα όλα αυτά. Τι στεναχωριά. Έκλαιγε σε όλο το επεισόδιο. Είχε πλαντάξει το κλάμα. Δεν το έχει δει αυτό? Γι' αυτό πετάει από χαρά τώρα που έχει μαλλιά. Ήταν έτσι μόνη της τόσο ενθουσιώδης. Και μ' άρεσε και το θα γίνω νέος Ντάνος. Οι καλές κριτικές είναι αντίθετες από τις κακές κριτικές. Βέβαια, το καλό που είχε πει ο Ντάνος ήταν τότε με τον... Αχ, δεν θυμάμαι, ρε Βασιλή, Δρυμούση, θύμισέ μου. Ναι, όχι, είχε πει ένα απόφευμα. Είναι σε σχέση... Όχι, είχε... Το Άντωνι Κουίν, ναι. Είναι σε σχέση με τον Παπό. Εγώ ότι όλοι έχουν μια άποψη, όπως έχουν και μια κατάσταση. Ναι. Άλλη. Στηρίζω τον Γιώργο Αγγελόπουλο εγώ. Εσείς στηρίζετε? Εγώ στηρίζω πολύ. Ποιον παιδί μου τώρα στηρίζω, μπερδεύτηκα. Και τον Γιώργο και την Ειρήνη. Εντάξει, δεν με τους στηρίζουμε. Ναι, οι άνθρωποι είναι, έχουν όνειρα ναι, κλπ. Γιατί όχι. Λιάκο, άμα παίξει κανένα σύριαλ, θα δεχτείς και εσύ πρόταση? Αλλά μην το παρακάνουμε. Εδώ, θα πηγαίνεις, αλήθεια. Εντάξει, ανάλογα. Γενικά μου έχει γίνει πρόταση σύριαλ. Αλήθεια, για πες. Όμως. Για πέτα. Αλλά έπρεπε να αφήσω μαλλί και να το κάνω κόκκινο. Αισθάνομαι σαν τον Νίκο Καλογερόπουλο στην ταινία. Κάτσε, περίμενε, ψαρεύουμε ήδη εδώ πέρα. Συγγνώμη, όλοι έχουν δεχτεί πρόταση για σύριαλ, αυτό λέω. Άμα σου πω ότι έχω δεχτεί κι εγώ. Έγινε. Παιδιά, θα λείψω. Πρέπει να πάω στο πάρκινγκ, έχω λάστιχο. Για ποιο σύριαλ? Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Έλα, μωρέ, δεν υπάρχει, θα βγει τώρα, τη νέα χρονιά. Τι ρόλο? Θα ήμουν γυμναστή στο στοιχείο μου, να παγωσώστη. Ξέρω για ποιο σύριαλ. Μην το πει. Ξέρω. Είναι sequel από παλιότερη σειρά. Ναι. Το ξέρω, είδες που το ξέρω. Εκεί ήσουν και εσύ. Στο εστιατόριο που έχει μέσα πίσω. Εγώ δεν ήμουν να πει κάνω λάτζα. Εσύ τέρμα. Μόνο θέατρο, κοπελιά. Νόρα, έχουμε κάτι άλλο πριν.